juste deux paroles pour dire qu'avant les élections. C'est pour nous, als VRT-syndicalisten, et pour iedere strijder. Το πειραματόζω τώρα αντέδρας. Και ψήφισε στις εκλογές μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε για πρώτη φορά στους 19 της Ευρωζώνης και στους 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναν αριστερό πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και παρά τον πόλεμο, παρά την πίεση στην οποία αναφέρθηκαν και ο Ζαν Φρασουά και ο Λουκ, αυτή τη στιγμή η στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης από τον ελληνικό λαό είναι μεγαλύτερη από την δύναμη που μας έδωσαν στις εκλογές. Θέλουμε αντί για λιτότητα μεταρρυθμίσεις εκεί ακριβώς που πονάει το ελληνικό κράτος. Διοίκηση, φοροδιαφυγή, ασυλία των ισχυρών, διαπλοκή συμφερόντων ολιγάρχες. Αλλά για να το κάνουμε χρειαζόμαστε μια ανάσα χρόνου και δημοσιονομική. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα ελλείμματα και νέα χρέη. Μας φτάνουν αυτά που οι φίλοι σας δημιούργησαν στην Ελλάδα 40 χρόνια. Γιατί 40 χρόνια στην Ελλάδα κυβερνούσαν οι φίλοι αυτών που τώρα είναι η ευρωπαϊκή ελίτ. Και μαζί τα κάνανε τα ελλείμματα και τα χρέη και με πολλά σκάνδαλα. Δεν θέλουμε την επόμενη δόση του δανείου σαν τον εξαρτημένο από τα ναρκωτικά που να περιμένει την επόμενη δόση. Θέλουμε να περάσουμε σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και να αντιμετωπίσουμε τις υποχρεώσεις μας μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας που και θα μειώσει την ανεργία και θα αυξήσει τα έσοδα και θα τα κατανείμει και δικαιότερα. Και τα ωφέλη και τα βάρη του προϋπολογισμού. Για να το πετύχουμε όμως αυτό, χρειαζόμαστε ένα καινούργιο πρόγραμμα στη θέση του προγράμματος που απέτυχε. Και αυτό θα είναι ένα πρόγραμμα made in Greece, θα το φτιάξουμε εμείς, θα πατάει πάνω στα πλεονεκτήματα της χώρας και του λαού, του ελληνικού, που έχει και ικανότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα η οικονομία. Εμείς βγάλαμε στην επιφάνεια την πραγματικότητα. Την ύφεση, την ανεργία, τη φτώχεια, την ανθρωπιστική κρίση και την ίδια ώρα τη μεγάλη ανισότητα στην κατανομή των βαρών. Σήμερα δημοσιεύτηκε μια μελέτη, όχι από την αριστερά, από κάποιους επιστήμονες που ανήκουν στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, που λέει ότι στην πενταετία από το 8 μέχρι το 12 η φορολογική επιβάρυνση των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα ήταν 340%. Ποια ήταν η φορολογική επιβάρυνση των πλουσίων την ίδια περίοδο? 9%. 50 φορές λιγότερο. Αν είναι να ζητάτε από εμάς να ακολουθήσουμε και να εφαρμόσουμε την πολιτική Σαμαρά, τότε να μην γίνονται και εκλογές στις χώρες, να μην αλλάζουν οι κυβερνήσεις και εν πάση περιπτώσει, αν το χρέος είναι χρέος, όπως μας λένε και μας πουνάν το δάχτυλο, τότε δεν είναι χρέος και το χρέος του γερμανικού κράτους που δημιούργησαν την εποχή των Ναζί και το οποίο το παραδέχτηκαν τότε. Σύμφωνα με τις συνθήκες. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θέλουν να μας πνίξουν, θέλουν να μας στραγγαλίσουν οικονομικά, όχι γιατί τα χρήματα που ζητά σαν γέφυρα η νέα ελληνική κυβέρνηση για να περάσει από το πρόγραμμα που απέτυχε το μνημόνιο στο καινούριο πρόγραμμα είναι πολλά. Τι τους φοβίζει? Η δύναμη του παραδείγματος. 30 χρόνια τώρα μας λένε το σύνθημα της Thatcher, Τίνα, there is no alternative. Και η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός λέει, there is an alternative.